σας φίλες και φίλοι του καναλιού Ακασάκηδες και Ακασίτσες, καλώς ήρθατε στο Ακάς κανάλι, στο κανάλι Ακάς Ταρό, όπου εδώ είναι η ψαγμένη γωνιά του YouTube, όπου κάνουμε περίεργα, παράξενα, ιδιότροπα, ιδιόμορφα, μοναδικά ρηξίματα, γιατί ασχολιόμαστε με την αστρολογία, αριθμολογία και ανάλυση ταρό. Λοιπόν, πολύ κρύο έτσι αυτές τις μέρες, πολύ χιόνι έριξε, αρχίζει όμως λίγο καιρός και αρχίζει και γλυκαίνει. Τι να κάνουμε, Κρόνος με ουρανό, αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, εδώ λοιπόν στο κανάλι θα βρεις ψαγμένα θέματα και βίντεο όπως διάλεξε μια κάρτα, τσιγκάνικα ρηξίματα, αιγυπτιακά ρηξίματα, υπέροχη ψαγμένη θεματολογία με τέσσερις βασιλιάδες, με αριθμολογίες, με αστρολογίες, με ένα σωρό πράγματα, με αναλύσεις και επίσης, μην ξεχάσεις αν είσαι καινούριος ή εσείς μπορείτε να το ξαναδείτε. Τα τρία βίντεο τα οποία είναι αυτή τη στιγμή πολύ μοναδικά, πολύ ιδιαίτερα και έχουν και πάρα πολλά views, όπως η ημέρα γέννησή σου αποκαλύπτει γενικότερα τι ελκύεις για το 2021, το αποκαλυπτικό ρήξιμο με το πρώτο γράμμα του με το όνομά σου και ποια είναι τα μηνύματα και φυσικά τι δώρο κρύβει η ημέρα γέννησή σου. Μην ξεχνάμε. Επίσης, θα με βρείτε στο site μου, στο akastaro.gr, μπορείς να το γκουγκλάρεις, υπάρχει και μέσα, στις περιγραφές του βίντεο, ή μπορείς να γράψεις στο Google, να γράψεις akastaro και θα σε βγάλει κατευθείαν, πληκτρολόγησέ το, και εκεί θα βρεις 5 μοναδικές, καταπληκτικές, δωρεάν υπηρεσίες φτιαγμένες για σένα, και ειδικά, αυτό που τα σπάει έχει φτάσει 19.000 hits. 19.000 hits, παιδιά, το έχετε τερματίσει, έτσι. Λοιπόν, τρεις κάρτες, πανέμορφο, πολύ ωραίο, πάρα πολύ αποκαλυπτικό, τρεις κάρτες για το θέμα που σας απασχολεί, μία κάρτα, chat με τον Ακάς, πλήρες αριθμολογικό προφίλ και το μοναδικό, το συγκλονιστικό που έχει ανέβει από ό,τι είδα 30% σε views τώρα για αυτό το μήνα, online μαντίο παιδιά, πάρε χρησμό από την Πυθία με απαντήσεις από κρυστάλλους, σοβαρές απαντήσεις έτσι, ωραίες απαντήσεις από κρυστάλλους, αριθμολογία, αστρολογία, συμβολισμούς κτλ. Λοιπόν, για το θέμα το οποίο έτσι να σου δώσει και ένα κίνητρο. Πάμε όμως να δούμε το θέμα μας. Ποιο είναι το θέμα μας το σημερινό, τι θα κάνουμε. Το θέμα μας λοιπόν είναι τι σου χρωστάει η ζωή και θα στο φέρει είναι και αυτό το οποίο ψηφίσατε και έχει ένα ποσοστό 84% μέσα από περίπου 600 περίπου ψήφοι. Λοιπόν, αυτό ήταν αυτό που επιλέξατε, αυτό θέλετε, αυτό σας αρέσει, αυτό θα κάνουμε και θα το κάνουμε με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Θα σας το εξηγήσω πώς θα γίνει, θα είναι πολύ απλό, πολύ κατατοπιστικό και επίσης μία έκπληξη που θα σας κάνω είναι γενικότερα, πέρα από αυτό που θα κάνουμε, θα δείτε, θα σας πω και ποιες είναι και οι ικανότητες και τα ταλέντα σας. Στο deck βέβαια που θα επιλέξετε, γιατί θα επιλέξετε το deck ποιο σας αρέσει, θα δείτε εκεί και πώς, με ποιο τρόπο λοιπόν θα γίνει και θα έχετε και τα ταλέντα σας, ποιες είναι οι ικανότητές σας, διότι δεν είναι μόνο. Εντάξει, η ζωή μας χρωστάει, μας κάνει, εδώ τώρα πρέπει να πέσω και ζεμπεκές κανονικά, αλλά θα μας κλείσει το YouTube, θα μας βάλει πέναλτι, γιατί δεν μπορώ να βάλω μουσικές τέτοιες κτλ. Λοιπόν, αλλά όπως και να έχει όμως, θα δούμε ποια είναι τα ταλέντα σας, διότι στη ζωή χρειάζονται και ικανότητες και ταλέντα και όλοι οι άνθρωποι έχουν ικανότητες και ταλέντα. Υπάρχουν άλλοι που τα έχουν αναγνωρίσει, υπάρχουν άλλοι που τα χρησιμοποιούν και υπάρχουν άλλοι που κάπως είναι σε μια έτσι ας το πούμε λανθάνουσα μορφή. Λοιπόν, οπότε, αυτό που θέλω πρώτα να κάνετε να δείτε είναι πρώτα απ' όλα αν σας καλεί κάποιο από αυτά τα 4 decks. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Θα επιλέξω κι εγώ βέβαια, έτσι. Αλλά θα κάνω και κάτι άλλο. Θα ανακατέψω και θα κάνουμε bottom of the deck. Για να έχει και από εκεί κι άλλο μήνυμα, μήπως αλλάξετε γνώμη. Εντάξει. Και ξεκινάω λοιπόν, θα ξεκινήσω με αυτό, με το πρώτο deck. Ένα λεπτάκι. Λοιπόν, και το bottom of the deck, μιας και πετάχτηκε και ήθελε, είναι ο Άσος Πεντάκτηνο. Πανέμορφη κάρτα, ε. Έχετε το ταλέντο της ύλης, μάλλον έχετε το ταλέντο στο κομμάτι το επαγγελματικό, στο οικονομικό, σε επιχειρήσεις, σε συνεργασίες, σε να γίνετε στα αφεντικά, τη δική σας επιχείρηση ή να δουλεύετε μόνοι σας. Πολύ καλό, εξαιρετικό. Το αφήνω εδώ. Συνεχίζουμε στο δεύτερο deck. Για να δούμε.
ποιο είναι αυτό που θα θέλατε εσείς έτσι τώρα να σας ελκύει, σας αρέσει. Για να δούμε λοιπόν. Όπα, εδώ τι έχουμε. Εδώ έχουμε έναν υπότι ή μία πριγκίπισσα, ας το πούμε, μπαστούνι. Πολύ δυνατή, πολύ ισχυρή, πολύ αισιόδοξη, πολύ φωτιά, πολύ πάθος για ζωή. Το ταλέντο σας εδώ πέρα, όσον αφορά, γιατί τα ταρό, λένε επίσης και τα ταλέντα μας, έτσι, λένε και τις ικανότητες, δεν είναι δηλαδή μόνο, λένε πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει απίστευτη πληροφορία πίσω από εδώ. Οπότε, ένα από τα ταλέντα που έχει αυτή η πριγκίπισσα, στο πούμε, ο υπότης, γιατί αν είστε άντρας είναι υπότης, είναι το καλλιτεχνικό κομμάτι. Είναι και η ζωγραφική εδώ πέρα, είναι η μουσική, είναι ο καλλιτέχνης. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο εδώ πέρα που έχει και ένα ταμπούρλο, ας πούμε, που βγαίνει φωτιά. Είναι ο χορός. Λοιπόν, έχετε υπόψη σας. Μπορεί να μην είναι ακριβώς αυτό, αλλά θα τα αναλύσουμε. Στο επόμενο, και εγώ θα επιλέξω, σας είπα, και θα επιλέξω το τρίτο deck. Για να δούμε. Ένα λεπτάκι. Λοιπόν, τρίτο deck, λίγο να κατέψουμε και να δούμε και το bottom of the deck. Ωραία, τι γίνεται, τι παίζει εδώ, χαμός γίνεται. Και έχει βγει, γιατί πετάχτηκε κιόλας, η δικαιοσύνη, το αίτιο και το αιτιατό, το κάρμα, έτσι. Λοιπόν, εδώ έχει να κάνει βέβαια με τη λογική, έχει να κάνει με, θα μπορούσαμε να πούμε, έχει να κάνει με τους δικηγόρους, με τα νομικά. Μπερδεύτηκα λιγάκι, συγγνώμη για αυτό το Σαρδάμ. Λοιπόν, έχει να κάνει με τους δικηγόρους, με τα νομικά, με το λόγο γενικότερα. Και δεν είναι τυχαίο, γιατί και εγώ με το λόγο δηλαδή και όλα αυτά που κάνω, όπως βλέπετε, χρησιμοποιώ πάρα πολύ το λόγο προκειμένου να σας περάσω το μήνυμα το οποίο θέλω. Και επίσης αυτό εδώ πέρα το χαρτί έχει να κάνει με το ταλέντο του fitness, ακριβώς όπως σας το λέω είναι, και γενικότερα της υγείας, της θεραπείας. Δεν είναι τυχαίο ότι και εγώ παλιά έκανα κουνφού. Λοιπόν, και εσείς με κάτι έχετε ασχοληθεί ή σας αρέσει γενικότερα το φυσικό, δηλαδή το φυσικ που λένε, να είναι έτσι δυνατό, να είναι ρωμαλαίο και υγιές. Η υγεία λοιπόν. Και πάμε στο επόμενο. Εγώ έχω επιλέξει αυτό εδώ πέρα λοιπόν. Και στο επόμενο πάμε για όσου σας αρέσει. Είτε το χρώμα είτε αυτό που θα βγει το bottom of the deck. Και να το δούμε. Ένα λεπτό. Οπ, πετάγονται εδώ. Οπα, είπαμε όμως θα κάνουμε bottom of the deck. Και το bottom of the deck είναι, μάλιστα, λοιπόν, είναι η ημέρα της κρίσεως. The judgment day. Η τελική κρίση. Λοιπόν, για εσάς είναι ένα από τα πολύ ισχυρά και όμορφα χαρτιά και τα περίεργα που σημαίνει αποφάσεις, λογικές αποφάσεις. Επίσης, αυτό σημαίνει και η δικαιοσύνη, το να είμαστε, να είμαι δίκαιος, δηλαδή ακριβοδίκαιος, ακριβοδίκαιο απέναντι στα πράγματα. Γιατί το judgment είναι η μέρα της κρίσεως που λένε, έτσι, δηλαδή κρίνω, μου αρέσει να κρίνω εφόσον όμως έχω και την πληροφορία. Και από τα ταλέντα σας επίσης είναι και το γράψιμο. Και ένα άλλο ταλέντο είναι και το φουτουριστικό γράψιμο, ή δηλαδή ή οι σκέψεις ή η φαντασία φουτουριστική που λένε. Όπου σκέφτεστε πολύ μακριά, ας το πούμε, και μεγαλόπνοα. Εντάξει, το αν τα καταφέρουμε και τα γιώνουμε εδώ στη γη είναι ένα άλλο θέμα, δηλαδή να τα υλοποιήσουμε. Αυτά είναι τα 4 πακέτα. Τώρα που έχετε και όλη την πληροφορία, να πάμε. Να τα κάνω στην άκρη, θα τα αφήσω έτσι όπως είναι, μισό λεπτό να κάνω στην άκρη τώρα, για να ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτό που είναι να κάνουμε. Ζωή λοιπόν, άγρε ζωή, άγρε παλιό ζωή. Πού θα πάει, πού θα βγει, θα γυρίσεις και για μας, βρε παλιό ζωή. Όπως λέει και το άσμα και πολλά άλλα. Και το μου χρωστά βρε ζωή και το βραδιάζει, σήμερα βραδιάζει και όλα τα ωραία. Λοιπόν, ένα λεπτό. Εγώ θα ανακατέψω. Θα σας πω. Θα δείτε, θα είναι πολύ απλό, αλλά θα είναι και κατατοπιστικό και θα σας δώσει, να σας γεμίσει και με ελπίδα και με χαρά και με αισιοδοξία. Κόβουμε λοιπόν. Παίρνουμε. Απλώνουμε. Και αρχίζω τώρα και επιλέγω 4 χαρτιά. Όσοι επιλέξατε λοιπόν το πρώτο deck. Επιλέγω 4 χαρτιά. Ένα λεπτό, με το δικό μου μοναδικό τρόπο. Μου αρέσει πολύ να σκανάρω. Ωραία, λοιπόν. Πρώτο χαρτί
Εδώ λοιπόν τώρα έχει να κάνει με το παρελθόν, τι σας έκανε η ζωή, τι δυσκολίες, καρμικά, άνθρωποι, καταστάσεις, εμπόδια, δυσκολίες, όλα, όλα, όλα είναι εδώ. Πρώτο χαρτί λοιπόν. Μάλιστα. Και εδώ έχουμε έναν υπότι ξυφών. Όχι, ναι, έναν υπότι ξυφών. Για μισό λεπτό. Στο επόμενο είναι, μάλλον να το βάλω εδώ πέρα, δεν πειράζει, για να τα βλέπουμε. Το επόμενο είναι εδώ πέρα. Α, μάλιστα, τι έχουμε, εδώ έχουμε το 8 κούπες, θα σας τα εξηγήσω. Στο επόμενο είναι, τι έχουμε εδώ πέρα, ένα 6 ξυφών. Και στο επόμενο, είπαμε, αυτά είναι όλα δυσκολίες που βγάζουμε, έτσι, και εμπόδια και ό,τι σας στέρισε η ζωή, και ένα 10 μπαστούνι. Ένα λεπτάκι τώρα. Για να έρθουν αυτοί εδώ πέρα οι κύριοι και οι κυρίες και να μας τα εξηγήσουν και να μας τα πούνε. Να σας τα φέρω και κοντά να τα βλέπετε. Νομίζω τα βλέπετε, έτσι. Λοιπόν, ένας υπότης. Τι σημαίνει εδώ? Νέα τα οποία δεν έρχονται. Εδώ σημαίνει αντίζηλη. Μπορεί να σημαίνει και αντιπάθεια. Ναι, μεν το ξύφος είναι προς τα κάτω, αλλά είναι και κρυμμένο. Πράγμα που σημαίνει ότι οι εχθροί σας ή η αντίζηλή σας ήταν έτοιμοι για να. Και ένα άλλο που βγαίνει είναι ότι εδώ είναι και άντρες και γυναίκες και είναι, σας έχουν λοιπόν αδικήσει. Σας αδίκησαν και άντρες και γυναίκες, δεν φέρθηκαν απέναντί σας σωστά. Επίσης έχω κάνει μάλλον ένα λάθος, γιατί δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω ότι αυτή η αποτύπωση, εντάξει, δεν είναι ο υπότης, νομίζω ότι είναι ο ακόλουθος, κάτι μου βγαίνει ότι είναι ο ακόλουθος ξυφών. Όπως και να έχει όμως εδώ πέρα, γιατί βλέπω εδώ πέρα το ότι είναι ο υπότης, όπως και να έχει όμως, δεν πειράζει, γίνονται και αυτά. Λοιπόν, γιατί είναι πάνω, γιατί ο ακόλουθος πάντα είναι πάνω σαν αποτύπωση σε ένα έδαφος που κρατάει κτλ. Ο ακόλουθος όμως έχει να κάνει στην νεανική σας ηλικία. Έχει να κάνει δηλαδή όταν ήσασταν σε νεαρή ηλικία και σας αδίκησαν και άντρες και γυναίκες, δεν σας φέρθηκαν σωστά. Και ήταν έτοιμοι να μπήξουν φυσικά το μαχαίρι, το ξύφος, όταν εκείνοι πίστευαν ότι δεν τους βλέπατε, πισόπλατα δηλαδή. Αυτό είναι πισόπλατο. Το επόμενο λοιπόν είναι το 8 κούπα. Το 8 κούπα είναι η μοναξιά. Το 8 κούπα σημαίνει φεύγω, το 8 κούπα σημαίνει πάω κάπου αλλού, πάω να ψάξω, να κάνω, αλλά περάσατε πολλές μοναχικές νύχτες αναλογιζόμενες γενικά για τη ζωή σας. Τι έχετε πετύχει, τι δεν έχετε πετύχει και πού να πάτε. Υπήρχε μια δυσκολία να βρείτε μια κατεύθυνση, τι είναι σωστό δηλαδή και τι είναι συναισθηματικά σωστό για εσάς, τι είναι διαισθητικά σωστό για εσάς. Και έχετε πάρει πολλές αποφάσεις και στηριχθήκατε μόνοι σας τα πόδια σας. Αυτό βέβαια είναι προς τιμήν σας. Δεν είναι εδώ γιατί κάνουμε δυσκολίες, βλέπουμε τις δυσκολίες, δεν είναι και τόσο εύκολη κάρτα. Είναι από τις περίεργες. Έχετε υπόψη σας όμως ότι πάντα επηρεάζεστε από τις φάσεις της Σελήνης, κυρίως της νέας Σελήνης, να το έχετε αυτό υπόψη σας. Και μήπως μπορέσετε να συντονίζεστε και όταν, να καταλαβαίνετε ότι όταν συναισθηματικά λίγο είστε down, λίγο θλιψούλα, λίγο απογοήτευση, είναι διότι σας επηρεάζει και η ενέργεια της Σελήνης, της νέας Σελήνης. Το άλλο το θέμα είναι επίσης ταξίδια, αλλαγές, καινούργια αρχή, πράγματα οποία θέλατε να κάνετε. Θέλατε να πάτε κάπου αλλού ή ήσασταν έτοιμοι, έτοιμες να ξεκινήσετε για κάτι άλλο. Αυτό έχει να κάνει με μια σχέση, αυτό έχει να κάνει με ένα επαγγελματικό προορισμό. Και αποτύχατε. Σας το λέω έτσι όπως είναι κυριολεκτικά, αποτύχατε. Όχι γιατί δεν ήσασταν ικανοί ή ικανές. Όχι, 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 όχι. Διότι οι συνθήκες ήταν τέτοιες όπου δυσκολευτήκατε πάρα πολύ. Και αν τα καταφέρατε, οι δυσκολίες ήταν πολύ πολύ δύσκολες. Συναισθηματικές δυσκολίες. Δυσκολίες σχέσεων. Δυσκολίες συνεργασιών. Δυσκολίες επαγγελματικές. Όλα αυτά ήταν εκεί εναντίον σας. Παρ' όλα αυτά όμως υπήρχαν και ήρεμες στιγμές στις οποίες αναλογιζόσασταν και λέγατε με ποιο τρόπο θα καταφέρετε να ξεπεράσετε τυχόν εμπόδια. Η επόμενη δυσκολία που η ζωή σας την έφερε μπροστά σας, βέβαια για κάποιο λόγο έχουν γίνει όλα αυτά, λοιπόν είναι το 10 μπαστούνι, είναι η δύναμη. Πολλές φορές αισθανθήκατε αδυναμία, πολλές φορές αισθανθήκατε ότι θα τα παρατήσω, νιώθατε το πνεύμα σας σπάει. Ότι το πνεύμα σας διαλύεται, ότι το πνεύμα σας τελικά σας εγκαταλείπει. Πώς το εννοώ, όχι από τη ζωή και αυτά, αλλά από μέσα σας, ότι δεν έχετε άλλη ενέργεια,
ότι κουραστήκατε, ότι δεν μπορείτε άλλο, ότι φτάνει πια. Και πάλι να κουβαλήσω, και πάλι να παλέψω, και πάλι να προχωρήσω. Και όλο αυτό η ζωή σας το έφερε μπροστά. Λοιπόν, αν παρατηρήσουμε τώρα εδώ, έχουμε δύο ξύφοι, έχουμε μία φωτιά και έχουμε επίσης άλλη μία φωτιά. Άρα έχουμε μία ισορροπία μεταξύ φωτιάς και ξυφών. Φωτιάς και αέρα. Σκέψεις και ενέργεια. Άρα το δικό σας θέμα, να το πω έτσι, τα δικά σας προβλήματα είναι θέματα διανόησης, σκέψεων, όχι ότι έχετε πρόβλημα προς Θεού, αλλά είναι οι προβληματισμοί σας που βγαίνουν στην επιφάνεια και ενέργεια. Δηλαδή, οι σκέψεις σας σας στεναχωρούν και οι σκέψεις σας σας κάνουν να χάσετε ενέργεια. Αυτό είναι, να το πω έτσι, ας τα βάλω εδώ, γιατί θέλω να κάνω το εξής, είναι η πρώτη κολόνα. Η πρώτη κολόνα. Εδώ είναι ό,τι περάσατε. Ας τα βάλουμε έτσι να φαίνεται. Πολύ ωραία. Ό,τι περάσατε. Ό,τι δυσκολίες ήταν. Στο επόμενο όμως, πάμε να δούμε τώρα το επόμενο. Είναι το μέλλον. Είναι τι έρχεται. Είναι εσείς πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, αν θέλετε, συμβουλευτικά αυτές τις πληροφορίες και να προχωρήσετε. Άμα θέλετε, για να επιλέξω. Η πρώτη κάρτα είναι, είπαμε, είναι θετικές εδώ. Τώρα έχει βγει ένας πολύ δυνατός υπότης ξύφων. Και δεν είναι τυχαίο που βγαίνει, εδώ μιλάμε για μεταμόρφωση. Θα σας το δείξω. Στο δεύτερο λοιπόν είναι που πηγαίνουμε ένα άλλο εξάρι. Εντάξει, κάνουμε ένα μικρό καθρέφτισμα εδώ πέρα, αν το έχετε καταλάβει. Λοιπόν, στο επόμενο είναι εδώ πολύ καλός ένας βασιλιάς. Και στο επόμενο είναι, για να δούμε τι έχουμε, πάρα πολύ όμορφη εικόνα. Λοιπόν, η μεγάλη αίρια. Τα μαζεύω για να συνεχίσουμε και να αρχίσω να σας τα εξηγώ. Για να δούμε εδώ. Σας λέει λοιπόν εδώ πέρα η ζωή. Η ζωή λοιπόν σας λέει, μιλάει, η δική σας διαδρομή και σας λέει ότι ξέρεις κάτι, στη ζωή πρέπει να παλέψεις. Πρέπει να αφήσεις τους εχθρούς σου και πρέπει να τους αντιμετωπίσεις. Μη φοβάσαι να τους αντιμετωπίσεις. Λεκτικά. Εδώ μιλάει λεκτικά, σε πρώτο επίπεδο, έτσι. Και λέει ότι όταν κάποιος σου την πει, μπορείς να την πεις με ωραίο τρόπο. Όταν κάποιος σε αδικήσει, δεν χρειάζεται να τον αδικήσεις, μπορείς όμως να τον βάλεις στη θέση του. Όταν κάποιος σε κλέψει, γιατί εδώ σημαίνει και σου κλέβω την ενέργεια, έτσι, εδώ σημαίνει σε κλέβω. Γιατί να ξέρετε κάτι, εδώ τώρα που τα λέμε, όταν κάποιος σας αντιγράφει, γιατί αυτός κάνει και αντιγραφή, γιατί εδώ αν σε κάποιες άλλες αποτυπώσεις είναι αυτός ο οποίος γράφει. Όταν κάποιος σας αντιγράφει την ιδέα σας, τις απόψεις σας, μια πρόταση που είχατε, μια επαγγελματική ευκαιρία ή οτιδήποτε και σας αντιγράφει, αντιγράφει εσάς δηλαδή, σημαίνει ότι θέλει να σας κλέψει ένα κομμάτι από το πεπρωμένο σας. Όταν συμβεί όμως αυτό και μπει στη δική σας, στο δικό σας το κάρμα, τότε αρχίζουν και ενεργοποιούνται καρμικοί νόμοι και για τους δύο και αυτό γίνεται μπλέξιμο μετά. Και όταν ενεργοποιούνται αυτοί οι καρμικοί νόμοι, αρχίζουν και επηρεάζουν εσάς πρώτα, διότι αυτός εδώ πέρα με την απόφασή του επηρεάζει εσάς. Και στη συνέχεια, οι καρμικοί νόμοι προσπαθούν να δώσουν λίγο χρόνο ώστε να αλλάξει οι σκέψεις και των δύο, δηλαδή εσείς να αντιδράσετε και αυτός εδώ πέρα ή αυτή να κάνει πίσω και να καταλάβει το σφάλμα. Και βέβαια μετά μπαίνουν πολλές απόψεις. Όταν όμως τελικά δεν γίνει αυτό, αρχίζει και ενεργοποιείται ο βόρειος και ο νότιος δεσμός της Σελήνης. Και όταν εμπλακεί κάποιος στο σχέδιο ζωής σας ή στο κάρμα σας ή στο δικό σας βόρειο και νότιο δεσμό, γιατί οι βόρειοι και νότιοι δεσμοί πάντα μιλάνε για ανθρώπους, έτσι. Αν παρατηρήσετε, όσοι αναλύσουν και κάνουν, θα παρατηρήσετε ότι ο βόρειος και νότιος δεσμός σημαίνει πρέπει να κάνεις αυτό για τους ανθρώπους, πρέπει να κάνεις αυτό για την ανθρωπότητα, πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις εκείνο. Λοιπόν, και επειδή έχει να κάνει με τους άλλους ανθρώπους, ενεργοποιούνται αυτοί οι νόμοι. Και μετά εννοείται, γίνεται μεγάλο μπλέξιμο και φυσικά υπάρχει και μία ανταπόδοση. Πώς να το κάνουμε. Λοιπόν, εδώ αυτό λέει εδώ πέρα. Αυτό λέει, ορμάω στη ζωή, παλεύω στη ζωή, πρέπει να έχω δύναμη στη ζωή, φτερά πραγματικά εδώ πίσω με φωτιά στη ζωή για να προχωρήσω, να είμαι δίκαιος, δίκαιη, να μην φοβάμαι να πω την αλήθεια μου. Εδώ σημαίνει δεν φοβάμαι να πω την αλήθεια μου. Ακόμα και αν αυτό μπορεί να είναι, τι να σας πω, να είναι και λίγο δύσκολο για εσάς.
Με το να λέτε την αλήθεια σας δεν θα χάσετε ποτέ. Μπορεί να χάσετε προσωρινά, να νομίζω ότι χάσετε προσωρινά, γιατί λένε «Α, είπα την αλήθεια και με έκαναν αυτό ή εκείνο ή τ' άλλο». Οκ, κάντε άκρη ανθρώπους. Αλλά λέει πολεμήστε εδώ. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για εσάς, διότι επειδή είστε ευαίσθητοι άνθρωποι, αυτό σας έχει δημιουργήσει αυτό το κομματάκι. Λοιπόν, την ευαισθησία. Το επόμενο είναι το 6 μπαστούνι. Εδώ τώρα έχουμε μια άλλη αποτύπωση. Εδώ είχαμε το 6 ξυφών, εδώ έχουμε το 6 μπαστούνι. Και το 6 μπαστούνι σημαίνει δύναμη. Το 6 μπαστούνι σημαίνει πάω για την επιτυχία. Το 6 μπαστούνι επίσης σημαίνει ότι μου δίνει, έχω την ικανότητα να προχωρήσω στη ζωή μου. Το 6 μπαστούνι σημαίνει μπορώ να βρω αυτά τα οποία τελικά μου δίνουν ενέργεια αφού απομακρυνθώ από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τίποτα να μου δώσουν. Έτσι δεν είναι? Επίσης, εδώ φαίνονται δύο ταλέντα τα οποία έχετε, ικανότητες, η οποία είναι εδώ πέρα στη θεραπεία, στο θεραπευτικό κομμάτι, στις θετικές επιβεβαιώσεις, στο να μπαίνετε σε μια κατάσταση έτσι συγκέντρωσης λόγου και με το λόγο σας, γιατί ο λόγος είναι μαγικός, να αρχίσει να αλλάζει γενικότερα την κατάσταση. Και εδώ πέρα έχει να κάνει με ανθρώπους. Έχετε ένα ταλέντο, παρόλο που μπορεί να έχετε απομονωθεί, έχετε ένα ταλέντο να επικοινωνείτε πολύ καλά με ανθρώπους και να τους δίνετε έμπνευση και με τα λόγια σας, τα φλογερά που λένε λόγια καμιά φορά, να πετυχαίνετε. Και αυτό έχει να κάνει και με τις σχέσεις. Φλόγα, το πάθος. Το επόμενο που έρχεται είναι η ωριμότητα. Έχετε όλη την ωριμότητα και την τέχνη και την ανάλυση στα επαγγελματικά. Γιατί αυτό έχει βγει ένας βασιλιάς πεντάκτινο. Ο βασιλιάς πεντάκτινο σας λέει ότι με ωριμότητα, με σοφία, με σύνεση, με προγραμματισμό, με γνωριμίες, με καλές συνεργασίες, τότε μπορείς να πετύχεις και στα οικονομικά. Μπορείς να γνωρίσεις ανθρώπους που μπορεί να σε βοηθήσουν ή να γίνεις και εσύ. Το άλλο μπορεί να είναι γνωριμίες επίσης με ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι και σύντροφοί σας αυτή τη στιγμή ή φίλοι σας. Και το επόμενο που βγαίνει, που είναι συγκλονιστικό, είναι η μεγάλη αίρια, η οποία η μεγάλη αίρια μιλάει για διπλωματία. Η μεγάλη αίρια μιλάει για επικοινωνία με ήρεμο τρόπο. Επίσης σημαίνει απίστευτη διέστηση. Έχετε μια ικανότητα της απίστευτης διέστησης. Και θα σας πω τι μπορεί να σας φέρει η ζωή. Αφού κάνουμε μια μικρή ανάλυση για το καθένα τι είναι εδώ, έτσι. Λοιπόν, και η μεγάλη αίρια εδώ μιλάει ότι μέσα από αποφάσεις και συνεργασίες και αφού εμπιστευτείς το ένστικτό σου, είναι αυτό το οποίο μπορείς να προχωρήσεις. Και τι βγαίνει εδώ πέρα από όλα αυτά που είπαμε? Είπαμε ικανότητες, είπαμε για ότι μπορείτε να πετύχετε μέσα από θεραπείες. Εδώ έχει να κάνει και με την καλή μαγεία, στο πούμε τη λευκή μαγεία. Εδώ έχει να κάνει με τους ανθρώπους, εδώ έχει να κάνει με το χρήμα, εδώ έχει να κάνει με τη διέστηση. Πού σας πάει η ζωή, τι σας ανοίγει, ποια είναι τα μονοπάτια που σας ανοίγει η ζωή? Το βλέπετε λιγάκι? Μπορείτε μέσα σας να ενσωματωθεί? Τι είναι? Ορμάω στη ζωή με ορμή, δεν μασάω, δεν κάνω πίσω. Προχωράω με δύναμη, γιατί έχει εδώ δύο καβαλάριδες, ας το πούμε, που είναι πάνω στο άλλο και προχωράνε με νίκη και με δύναμη. Έχω και τη σοφία και τις γνώσεις και εδώ πέρα έχω και τη διέστηση. Τι θα σας φέρει? Μπορεί να σας φέρει επιτυχία η ζωή, μπορεί να σας φέρει την οικονομική άνεση την οποία ζητάγατε, όχι αμέσως, γιατί εδώ σημαίνει και σε κάποια ηλικία. Ο βασιλιάς σημαίνει ότι έχει περάσει μέσα από πολλά εμπόδια. Την ηρεμία που χρειάζεστε στη ζωή σας και την εσωτερική γαλήνη μπορεί να σας φέρει η ζωή, αλλά από την άλλη μπορεί να γίνει και αρκετά μαγική η ζωή σας και να αρχίσετε να μελετάτε και κάποια πράγματα. Καλό θα ήταν εδώ, γιατί σημαίνει παίρνω και γνώσεις, μαθαίνω και γνώσεις. Μαθαίνετε αστρολογία, εσείς που βλέπετε ταρό και τα λοιπά, μπορεί να αρχίσετε, μπορεί να μάθετε την έννοια να το κάνετε επαγγελματικά, μπορεί να αρχίσετε λίγο να μελετάτε. Μπορεί να σας βοηθήσει πάρα πολύ να σας ανοίξει τους ορίζοντες. Η ζωή όμως για το μέλλον, από ένα άσχημο παρελθόν, μπορεί να σας δώσει ένα μέλλον πολύ λαμπρό. Πολύ λαμπρό και πολύ δυνατό. Αυτό. Ωραία. Να τα μαζέψουμε. Λοιπόν, για να τα μαζέψουμε. Ήταν συγκλονιστικό, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και ξέρετε, όταν μετά νιώθω, εγώ προσωπικά που νιώθω μετά μια γαλήνη, νιώθω μια ηρεμία, νιώθω μια ολοκλήρωση, είναι διότι
Είναι οι δονήσεις πραγματικά, γιατί οι δονήσεις των ανθρώπων, όπου με κάνουν να νιώθω πάρα πολύ όμορφα και για το ρίξιμο το οποίο κάναμε. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα. Ωραία, τι έχουν να πούνε εδώ αυτά τα χαρτιά. Πολύ όμορφες κάρτες, πολύ ωραίες αποτυπώσεις. Για πάμε όσοι επιλέξατε το δεύτερο deck, έτσι. Εδώ είναι το δεύτερο deck, λοιπόν. Και για να δούμε τι έχει να μας πει. Ωραία, πολύ ωραία. Να κόψουμε. Και για να επιλέξουμε. Για να αρχίσουμε να επιλέγουμε. Να σας πω τώρα. Αρχίζω και επιλέγω. Δεν πειράζει, βλέπετε και τη διαδικασία. Να το βλέπετε όλο, όλο, όλο. Συγγνώμη, είδα ένα χτύπημα. Λοιπόν, οκ, okay, και αυτό μέσα στο... Α... Ξεκινάμε λοιπόν, μισό λεπτό. Να αρχίσω να τα βάζω εδώ πέρα. Πρώτη δυσκολία. Εδώ η πρώτη κολόνα που φτιάχνουμε, οι πρώτες τέσσερις κάρτες είναι οι δυσκολίες που περάσατε. Είναι το παρελθόν, είναι η ζωή, τι σας στέρισε, τι σας δυσκόλεψε. Το δεύτερο, πω πω τι βγαίνει εδώ. Το επόμενο. Τρίτη κάρτα. Το 8 μάλιστα. Άρα τι γίνεται με την ατυχία, ε. Και η τέταρτη κάρτα. Ελάτε τώρα να τα δω. Θα μου πείτε τι βογκάς βρε άνθρωπε, μην πες μας, οκ, 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 θα σας πω τώρα, οκ. Απλά εντυπωσιάζομαι και εγώ καμιά φορά από αυτά τα οποία βγαίνουν σε θέματα δυσκολιών. Ελάτε να σας τα βάλω στη σειρά για να τα δούμε. Εδώ αυτό που βγήκε σαν δυσκολία είναι το η δύναμη. Σας πήραν τη δύναμη, σας την κλέψαν τη δύναμη. Σας θέλανε αδύναμους, αδύναμες ψυχικά, νοητικά, συναισθηματικά και σωματικά. Γιατί η αδυναμία δεν είναι μόνο, ξέρετε, η αδυναμία δεν εκδηλώνεται μόνο σε ένα επίπεδο, εκδηλώνεται παντού. Όταν κάποιος είναι έτσι πολύ τσιλιβήθρας, ας το πούμε, σωματικά σημαίνει ότι δεν μπορεί να κουβαλήσει πολύ ενέργεια, δεν έχει πολύ δύναμη μέσα του. Αυτό, ξέρετε, αν έχετε δει κάποιους ανθρώπους πολύ λεπτούς, πάρα πολύ λεπτούς, έτσι, fragile που λένε, δηλαδή έτοιμους να σπάσουν, ας το πούμε. Είναι λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι φαίνεται ότι μέσα κάποιες, μιλάμε για το παρελθόν έτσι, δεν σημαίνει, μπορεί να σημαίνει ότι στο μέλλον ή στο παρόν έχουν αλλάξει. Θα λέμε εδώ ότι χάσανε τη δύναμη, τους την πήραν, τους την κλέψαν τη δύναμη. Αυτό είναι που θέλω να πω. Η δεύτερη κάρτα είναι, το βλέπετε και εσείς, είναι το 5 ξυφών. Δεν είναι από τις καλές κάρτες. Το 5 ξυφών είναι, εδώ έχει ένα κοράκι, μάλλον έχει κοράκια, εδώ έχει ένα κοράκι. Εδώ ένας άνθρωπος ύπταται, είναι πάνω από ένα παγόβουνο, ας το πούμε, δηλαδή είναι λίγο σουρεάλ η κατάσταση. Εδώ το κεφάλι αυτού το πιάνει σαν να έχει μια ζαλάδα. Είναι οι σκέψεις που κάνατε και ήταν οι σκέψεις από τον εξωτερικό κόσμο, από το ερέθισμα του εξωτερικού κόσμου και από την αδυναμία σας, γιατί σας κλέψαν τη δύναμη. Έχετε κρατήσει αυτό που σας λέω, σας κλέψαν τη δύναμη και μετά εσείς αισθανόσασταν αυτή την αδυναμία εδώ, πρώτα στο κεφάλι. Σκέψεις, 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 αναλύσεις, σκέψεις. Και τα μαύρα κοράκια, ναι, είναι και το πείμα που λέει άσπρα, μαύρα κοράκια και τα λοιπά, ακριβώς έτσι. Και υπήρχε μια τρέλα. Πώς το πείμα αυτό στην ταινία που έχουμε δει, μαύρα κοράκια και τα λοιπά, είναι μια τρέλα, ένα τρελό πείμα. Έτσι και σας λοιπόν ήταν μια τρέλα. Πέντε, το πέντε. Και το 5 σημαίνει δεν ξέρω που πατάω, δεν ξέρω που βρίσκομαι. Το 5 σημαίνει έπρεπε να προσαρμοστώ. Και ήταν δύσκολο για σας λοιπόν να προσαρμοστείτε. Οι σκέψεις σας τρέλαιναν. Είχατε αδυναμία λοιπόν εδώ πέρα, δύναμης δηλαδή, δεν ήσασταν τόσο δυνατοί, δυνατές όσο θα θέλατε απέναντι, τι να σας πω, στην παρέα, στην κοινωνία, στην εργασία, σε δύσκολους πατεράδες, σε δύσκολες μανάδες, σε δύσκολες οικογένειες, σε αδερφούς, σε συγγενείς, σε φίλους, σε φίλες, σε εραστές, οτιδήποτε. Και όλο αυτό σας δημιούργησε όλο αυτό εδώ πέρα τον πονοκέφαλο που λένε. Γιατί ο πονοκέφαλος είναι ένα σύμπτωμα κιόλας, όταν είναι ένα ψυχοσωματικό, ας το πούμε, όταν αισθανόμαστε πάρα πολύ πίεση. Και σίγουρα το έχετε πάθει όλοι. Το επόμενο είναι τα καλά νέα. Δεν ερχόντουσαν τα καλά νέα όταν εσείς τα επιθυμούσατε. Και δεν είναι τυχαίο ότι είναι πάλι το 8 εδώ. Εδώ έχουμε 8 και 8. Εντάξει. Και τα δύο οχτάρια σημαίνει και καρμικές συνθήκες, σημαίνει και καρμικότητα, σημαίνει και συναντήσεις με ανθρώπους. Οι οποίοι δεν σας λέγανε καλά νέα, σας κάναμε κριτική εδώ, πολύ άσχημη κριτική. Οι δικοί σας άνθρωποι, άλλοι άνθρωποι, φίλοι, φίλες, οικογένεια, οτιδήποτε. Δεν κριτικάρουμε τώρα τους ανθρώπους, ούτε πάμε να τους αδικήσουμε.
Απλά λέμε τα πράγματα όπως είναι, να τα αντιμετωπίσουμε, να δούμε η ζωή τι σας έφερε και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε τις συμβουλευτικά. Αλλά εδώ σημαίνει κακή κριτική, άσχημα νέα, καθυστερήσεις, επίσης εργασίες ή δουλειές τις οποίες τελικά δεν ευόδωσαν ή πήγατε σε μια δουλειά, τελικά δεν τα καταφέρατε, δεν προσαρμοστήκατε, ήσασταν σε μια επιχείρηση, δεν προσαρμοστήκατε, διότι δεν ταιριάζουν όλοι με όλους, παιδιά. Δεν μπορεί να ταιριάζουμε σε όλα, ναι, γιατί αυτό είναι το θέμα. Μια εταιρεία, ας το πούμε έτσι, ή μια επιχείρηση, προσλαμβάνει έναν υπάλληλο, αλλά μπαίνει σε μια οικογένεια και είναι ένα σύστημα. Σε αυτό το σύστημα λοιπόν υπάρχουν διάφορες ψυχές, υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι. Ο καθένας είναι διαφορετικός. Το αφεντικό ή ο προϊστάμενος του αρέσει να κατσαδιάζει, να φωνάζει και να γίνεται brutal, να πούμε, και να μειώνει, να κάνει bullying, ας πούμε, και να μειώνει. Άλλοι το αντέχουν, άλλοι δεν το αντέχουν καθόλου, άλλοι τρελαίνονται. Εσείς κάπου με κάποιο τρόπο δεν μπορέσατε, γιατί εδώ δείχνει και δύναμη, έτσι, εδώ είναι και θέματα εξουσίας και δύναμης. Δεν μπορέσατε να προσαρμοστείτε, δεν σας άρεσε. Φύγατε, καλά κάνατε. Το επόμενο είναι και αυτό πολύ δύσκολο, είναι ο Άσος Κούπα. Ο Άσος Κούπα έχει να κάνει με τον έρωτα. Έχει να κάνει με την καρδιά. Πληγώσαν την καρδιά σας. Εδώ είναι το πλήγωμα. Είναι το συναισθηματικό πλήγωμα, είναι η ερωτική απογοήτευση, είναι η εγκατάλειψη, είναι ο χωρισμός, είναι η αδικία, είναι γιατί έγινε έτσι, είναι οι επιλογές, είναι οι επιλογές της καρδιάς που κάνατε και πολλές φορές ακόμα και τώρα μπορεί να προβληματίζεστε και να λέτε «Αχ, γιατί τον παντρεύτηκα» ή «Αχ, γιατί την ερωτεύτηκα» ή «Αχ, γιατί την παντρεύτηκα» ή «Αχ, γιατί ήμουνα μαζί της» ή «Αχ, έχασα τα χρόνια μου». Βέβαια δεν είναι ακριβώς έτσι. Αλλά όμως εδώ εξετάζουμε το αρνητικό κομμάτι. Η καρδιά σας είναι πληγωμένη. Και πάντα θέλατε να μπορούσατε να κάνετε, εδώ μπορεί να είναι και μια λαχτάρα για επανασύνδεση, μια λαχτάρα για να τα ξαναβρείτε, μια λαχτάρα να πάει καλύτερα η σχέση, να βελτιωθεί, είναι μια λαχτάρα. Βέβαια είναι λίγο παρελθόν εδώ πέρα. Παρ' όλα αυτά όμως δείχνει τη δυσκολία. Ας κάνουμε την κολόνα μας εδώ, να φαίνεται. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να τα βλέπετε όλα. Όλη η κολόνα εδώ και εδώ πέρα. Εντάξει, φαίνονται νομίζω ξεκάθαρα. Εντάξει. Πάμε στο επόμενο τώρα. Πάμε στο μέλλον της ζωής. Τι φέρνει η ζωή. Λοιπόν, για να αρχίσουμε να επιλέγουμε. Η πρώτη επιλογή είναι... Ρε τι γίνεται εδώ πέρα. Μάλιστα. Πολύ όμορφη κάρτα. Και συμφιλωτική κάρτα και πολύ συγκινητική κάρτα. Γιατί μιλάει για, μιλάει για εσάς πόσο γλύκα μπορεί να φέρετε στη ζωή σας. Ας το αφήσουμε εδώ για να προχωρήσουμε. Το επόμενο είναι... Α, μάλιστα. Φοβερό. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Αυτά που σας χρωστάει η ζωή μπορεί να σας τα φέρει στο πολλαπλάσιο λοιπόν. Και μπορεί να σας δικαιώσει. Ω, τι τραβάμε εδώ όμορφα για μισό λεπτό. Και το επόμενο είναι... Εντάξει. Εντάξει, δίνετε ρέστα. Πανέμορφες κάρτες, πανέμορφες εικόνες, πανέμορφες απεικονίσεις για εσάς, φίλες και φίλοι του δεύτερου deck. Δείτε πόσο γλυκές, θέλω να το δείτε όλο. Ας το κάνουμε λίγο βεντάλια, δεν πειράζει. Το καινούριο, δείτε το εδώ το καινούριο. Εδώ είναι το παλιό και εδώ είναι το καινούριο. Κοιτάξτε όμορφη αποτύπωση. Μια γλυκιά ψυχή. Εδώ το 6 κυπέλλων είναι η γλυκιά ψυχή, είναι μέσα η ψυχή σας. Αυτό λοιπόν που σας λέει η ζωή είναι, μη χάσεις την ψυχή σου. Και τα πάτε πάρα πολύ καλά ως εκπαιδευτές ζώων, ανθρώπων, εκπαίδευση, life coaching, πώς να το πω, εκπαίδευση σε NLP, σε νευρολογικό προγραμματισμό. Γενικά διότι αγαπάτε τα ζώα και τους ανθρώπους παρόλο που έχετε περάσει τόσες δυσκολίες και σας κλέψαν για την ενέργεια. Συγκλονιστικό. Εδώ είναι οι ικανότητές σας. Η ζωή λοιπόν μπορεί να σας το φέρει. Επίσης, ένα άλλο συγκλονιστικό χαρτί είναι ο Ιεροφάντης. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε 5 με 5. Δείτε εδώ τα δύο πεντάρια. Δείτε τη μεταμόρφωση. Γιατί? Γιατί η μεταμόρφωση περνάει από την καρδιά. Όχι από το μυαλό. Η μεταμόρφωση του ανθρώπου και της ψυχής και του σώματος και ό,τι θέλετε περνάει πρώτα από την καρδιά. Και μετά στο μυαλό. Το μυαλό θα πάρει την απόφαση να μεταμορφωθεί, είναι ok. Η καρδιά όμως είναι αυτή που θα σας δώσει την όθηση. Εδώ το κλειδί είναι η καρδιά. Γιατί η καρδιά, γι' αυτό είναι καιρός πίσω, θα σας πάει πάνω, θα σας ανεβάσει. Η ζωή μπορεί να σας φέρει λοιπόν και να ανοίξει την καρδιά σας.
Θα μου πείτε, μα πώς, μα τι. Πρώτα απ' όλα, αν παρατηρήσετε, αυτός εδώ πέρα είναι μόνος του. Είναι ο Ιεροφάντης. Ο Ιεροφάντης σημαίνει γνωρίζω. Έχω σοφία και γνώσεις. Και επίσης κάνω και διδαχή. Κάνω διδαχή στους άλλους. Οπότε είναι μόνος του όμως. Η ζωή σας λέει ότι θα περάσεις από στιγμές στις οποίες θα έχεις φίλους που θα σε αγαπάνε, πραγματικά μπορούν να σε αγαπάνε, και ανθρώπους δικούς σου κοντά σου, αλλά μόνος ή μόνη σου θα καταλάβεις το μεγαλείο της καρδιάς σου. Αυτό είναι το σημείο κλειδί, φίλες και φίλοι. Αλλά σας περιμένει κάτι εξαιρετικό. Αλλά πρέπει να ανέβετε σκάλα. Πώς να το κάνει, μόνο του δεν έρχεται. Το επόμενο συγκλονιστικό είναι επίσης ότι η ζωή μπορεί να σας έχει ανταμείψει με πολλά πράγματα. Ένα πράγμα μπορεί να είναι είτε είστε άντρας είτε γυναίκα, να έχετε κάνει οικογένεια. Άσχετα αν είστε μαζί ή χωρισμένοι. Το να υπάρχει ένα παιδί στη ζωή σας ή παιδιά στη ζωή σας είναι ευλογία πραγματικά. Πέρα από τις δυσκολίες και τις ευθύνες και όλα αυτά τα οποία ένας γονιός αγωνία. Αν δεν έχετε παιδιά, τότε έχετε ένα μεγάλο ταλέντο και σας το λέει εδώ πέρα η ζωή ότι ναι, μπορείτε να κάνετε. Έχετε βέβαια, συντονίζεστε με αυτή την ενέργεια του να κάνετε δηλαδή παιδιά κτλ. Και επίσης το άλλο που σας λέει, προσέξτε βέβαια τη φάση της Σελήνης. Κάτι συντονίζεστε κι εσείς με τη Σελήνη. Μεγάλη διέστηση, ωριμότητα, δύναμη, γιατί είναι η αυτοκράτηρα. Αλλά αν δεν έχετε παιδιά ή αν δεν σχεδιάζετε να κάνετε, γιατί όλος ο κόσμος σημαίνει ότι θα κάνει και παιδιά, έτσι προς Θεού. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν και είναι σεβαστό. Όμως εδώ αυτό σημαίνει εσείς μπορείτε να γεννάτε νέες ιδέες και νέα πράγματα. Νέα ζωή, να γεννήσετε μια νέα ζωή, να γεννηθείτε νέος άνθρωπος. Δημιουργικότητα, φαντασία, ομορφιά. Πολλά πράγματα είναι στη διαδρομή σας, στη ζωή, την οποία μπορείτε να προκαλέσετε εσείς. Γιατί εδώ πρέπει να το προκαλέσετε λίγο. Μόνοι σας το προκαλείτε, μόνοι σας το καταφέρνετε. Η ζωή γίνεται όμορφη. Και πολλές φορές, έχετε παρέα, αλλά πολλές φορές όμως, αυτή η μοναξία που υπάρχει εδώ, και εδώ είναι ο ερημίτης, σας οδηγεί να αντιληφθείτε επίσης άλλα πράγματα και να κλείσετε κύκλους, αλλά να αναζητήσετε την ψυχή σας. Τι θέλει, πού βαδίζει η ψυχή σας. Ο ερημίτης σας έχει δώσει το ταλέντο του να καταλαβαίνετε, να ψυχολογείτε, να διαισθάνεστε, να αναλύετε τους άλλους ανθρώπους. Θα μπορούσατε να γίνετε εξαιρετικοί εσείς life coaches. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται επίσης με mindfulness, με life coaching, με techniques, με διαλογισμούς, με yoga. Είναι πάρα πολλές εδώ πέρα οι επιδράσεις. Έχετε όμως πολλές ικανότητες. Έχετε την ικανότητα της συνεργασίας. Έχετε την ικανότητα της έμπνευσης, της γνώσης, να σας φουγκάρει να παίρνετε πολλές γνώσεις. Μπορεί να είσαστε και πάρα πολύ καλοί μαθητές. Γι' αυτό εδώ και η Ζαλάδα κιόλας. Στο σχολείο και να μπορέσατε να αφομοιώνετε τεράστιες ποσότητες πληροφορίας. Δηλαδή, τι να κάνω, περάσαμε από το ελληνικό σχολείο, όλοι από το ελληνικό πανεπιστήμιο, έπρεπε να τα μαθαίνουμε απ' έξω. Έπρεπε, σώνη και καλά, απ' έξω εκεί. Τι να κάνω. Αλλά είναι ένα ταλέντο που έχετε εσείς. Εδώ είναι νέες ιδέες, νέα πράγματα και ομορφιά και θηλυκότητα. Οι γυναίκες εδώ γίνονται πάρα πολύ μαγνητικές. Όμορφες και μαγνητικές. Οι άντρες γίνονται ιδιαίτερα ελκυστικοί και έχουν επίσης και την τάση να γίνουν και εδώ πολύ καλές μητέρες και πατεράδες. Και το σημαντικό είναι στη ζωή σας μην ξεχάσετε να αναζητήσετε την ψυχή σας. Αυτό είναι το μήνυμα της ζωής εδώ. Κάπου τη χάσατε την ψυχή εδώ, γιατί εδώ τη χάσατε την ψυχή. Εδώ τη χάσατε την ψυχή. Εδώ όμως τη βρίσκετε. Έχετε τη δυνατότητα να τη βρείτε. Συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό, φίλες και φίλοι, και πάρα πολύ όμορφο. Ωραία. Για να το μαζέψω. Για να πάμε στην επόμενη επιλογή. Αχ, βρε ζωή, τι μας χρωστάς. Εδώ, λοιπόν, στην τρίτη επιλογή. Εντάξει, αυτή που διάλεξα κι εγώ. Για να δούμε τι θα μας πει και για μας. Για να δούμε, βρε. Για να δούμε από τις καρτούλες μας εδώ τι έχουν να μας πούνε. Τι όμορφα πράγματα. Μην το βάζετε κάτω, έτσι. Δεν τα παρατάμε. Το πολεμάμε με όλες τις δυσκολίες. Όλοι οι άνθρωποι τραβάνε, παιδιά, πολλές δυσκολίες. Τραβάνε το σταυρό τους. Έτσι είναι. Και για να δούμε. Λοιπόν,
Για να αρχίσουμε να επιλέγουμε. Λοιπόν. Ωραία, λοιπόν, για να συγκεντρωθώ και εγώ λιγάκι. Είναι και η δική μου επιλογή. Ωραία, η πρώτη κάρτα που βγαίνει είναι ένας βασιλιάς μπαστούνι. Πατρική φιγούρα. Έχει να κάνει με την εξουσία. Έχει να κάνει, γιατί το έχω κι εγώ αυτό ένα κομματάκι, δηλαδή. Μ' αρέσει να είμαι πολύ ανεξάρτητος. Λοιπόν, εδώ έχει να κάνει με το αρσενικό πρότυπο. Κάποιος υπήρχε στο παρελθόν όπου ήτανε αυτό το κέρινο ψυχρό πρόσωπο και σας τη βάραγε. Και σας έπαιρνε και ενέργεια, βέβαια, έτσι. Εδώ σημαίνει σου κλέβω την ενέργεια. Εδώ είναι το τοξικό, εδώ είναι η τοξικό masculinity που λένε, δηλαδή η αρσενική τοξικότητα. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, μάλιστα, τι έχουμε εδώ. Έχουμε και ένα πεντάκτινο εδώ, έχουμε τον Ιεροφάντη. Ένα από τα πράγματα τα οποία επίσης μπορεί με κάποιο τρόπο εσείς να αντιδρούσατε είναι στην πίεση γενικότερα των δογμάτων ηθικής και κανόνων. Δηλαδή, στο παρελθόν εσείς, όχι ότι δεν θέλετε να ακολουθήσετε τους κανόνες γενικότερα, αλλά κάπου με κάποιο τρόπο το να σας λέγανε κανόνες, να ακολούθα αυτό, ακολούθα εκείνο, έτσι πρέπει να το κάνετε, κάπου σας έκανε και λίγο επαναστάτης, δεν σας άρεσε. Και βέβαια εδώ σημαίνει και θρησκευτικά λίγο θέματα. Υπήρχε και ένα μπέρδαμε θρησκευτικά. Επίσης, μήπως είχατε μπλέξει και με τίποτα μαγείες και τίποτα περίεργα και τίποτα αυτά. Μπορεί να είναι και αυτό. Το άλλο κομμάτι όμως έχει να κάνει επίσης με την αμφισβήτηση και στο πρόσωπό σας, απέναντι σε εσάς γενικότερα, των πραγμάτων που εσείς πιστεύατε. Τι πιστεύατε εσείς, ας πούμε σε νεαρή ηλικία, τι πιστεύατε. Μπορεί να λέγατε δεν υπάρχει Θεός. Και εκεί να έπεφταν όλοι να σας φάνε. Στο οποίο ο άνθρωπος περνά και από τη φάση της αμφισβήτησης. Πρέπει να βρει τον εαυτό του. Μπορεί να λέγατε ότι το σύστημα που ζούμε αυτή τη στιγμή της Εκκλησίας είναι αυτό. Εντάξει, δεν θέλω να λέω τώρα και τέτοια πράγματα γενικά, αλλά υπάρχει ένα σεβασμό. Ή ξέρω εγώ, δεν μου αρέσει το σύστημα της κοινωνίας όπως είναι στημένο και όλο αυτό. Και να γινω... ή να είχατε συγκεκριμένες πολιτικές πεπιθήσεις και να έπεφταν πάνω σας. Οι δυσκολίες εδώ είναι η αμφισβήτηση. Άρα έχουμε εδώ πέρα δύο αρσενικά πρότυπα, το οποίο σημαίνει πολύ ισχυρή αρσενική ενέργεια με την οποία ερχόσασταν σε σύγκρουση. Για πάμε. Από τον εαυτό μου που ξέρω, έτσι γινόταν. Εντάξει, δεν παίρνουμε σε λεπτομέρειες. Η επόμενη κάρτα, λαλά, είναι περίοδη μοναξιάς. Έχετε περάσει μέσα από περιόδους μεγάλης μοναξιάς, επίσης δυσκολιών στα οικονομικά, επίσης ότι παλεύατε για τα οικονομικά, να τα φέρετε βόλτα, και παρόλο που είχατε και διέστηση και ένστικτο και δύναμη, προσπαθούσατε εσείς απέναντι σε δυσκολίες και μόνοι σας να τα καταφέρετε. Στο αρνητικό, έτσι, είναι ζόρικη κάρτα. Διότι είχε να κάνει και με το οικονομικό και σας ζόριζε πάρα πολύ. Ξέρεις να μην έχεις να πληρώσεις τον οίκη. Να μην έχεις να πληρώσεις τον ΟΤΕΝ, τη ΔΕΗ, το ένα το άλλο. Δεν είναι εύκολο. Όχι. Και δείχνει οικονομικές δυσκολίες και επίσης σημαίνει και, και το άλλο στον ερωτικό τομέα σημαίνει χωρισμοί. Είναι μια γυναίκα εδώ, όταν αν είστε άντρα σημαίνει ότι έχετε χωρίσει, χωρίσατε με μια γυναίκα η οποία είναι που μπορεί να σας έλεγε θέλω να μείνω μόνη μου. Το άλλο επίσης μπορεί να σημαίνει αν είστε γυναίκα ότι μείνατε εσείς μόνες σας. Και η επόμενη κάρτα, για να δούμε... είναι ένα άλλο πεντάρι, οι δύσκολες στιγμές της μοναξιάς. Μάλιστα, θλίψη, στεναχώρια, ευαισθησία, ευαίσθητοι άνθρωποι, πολύ ευαίσθητοι άνθρωποι. Εύκολα αραγίζουν, εύκολα μπορούν να στεναχωρηθούν, εύκολα, πολύ εύκολα. Διότι γνώρισαν σκληρά πρόσωπα. Σκληρό πρόσωπο. Σκληρό πρόσωπο δογματικό. Δεν αλλάζει. Κοιτάξτε, θέλω να τους δείτε λίγο. Να δείτε. Αυτοί οι δύο, γιατί με αυτούς ξεκινήσαμε,
Είναι πολύ ψυχρή και απόμακρη. Κοιτάξτε τους, θα τους φέρω κοντά. Ψυχρή και απόμακρη. Δεν είναι τυχαίοι. Βέβαια, έχουν μέσα τους να προσφέρουν, αλλά εδώ μιλάμε όμως το αρνητικό τι έχει συμβεί. Και προσπαθούσατε να βρείτε λύσεις και να νικήσετε τη μοναξία, δύο φορές μοναξία εδώ και τους χωρισμούς και τι θα κάνω και τα έχω πιει και θα πάω μόνος μου στο σπίτι. Και πίνατε για να πνίξετε πραγματικά αυτόν τον πόνο. Έτσι συμβαίνει. Ναι. Δύσκολο. Δεν είναι εύκολο. Δύσκολο. Και έχετε πιει, μάλλον και έχετε μεθύσει και έχετε στεναχωρηθεί και θα έχετε κλάψει για έναν έρωτα, για μια αγάπη. Ναι, έχουν γίνει αυτά. Και πάμε τώρα όμως. Η ζωή. Τι φέρνει τώρα η ζωή. Και το πρώτο που μας φέρνει το θετικό είναι, εδώ είναι η θετική αποτύπωση. Λοιπόν, είναι ότι έχεις τη βοήθεια του Θεού. Επίσης, πολύ καλά, επίσης σημαίνει και πολύ καλή οργάνωση εδώ. Κοιτάξτε πώς τα έχει βάλει τα κυπελάκια του εδώ. Και επίσης σημαίνει και εξαιρετική παρατήρηση και πολύ μεγάλη διέστηση και έχετε την ικανότητα να αναλύετε τα πράγματα και τα συναισθήματά σας και να ξέρετε πώς να βαδίσετε και να βρείτε τη διαδρομή σας. Πολύ καλό. Το επόμενο. Για να δω. Το επόμενο είναι δύναμη. Κληρονομικό χάρισμα εδώ. Σας έχω πει, το 7 σε οποιαδήποτε αποτύπωση είναι κληρονομικό χάρισμα. Όχι με την έννοια που το μεταφράζουμε, ξέρετε, στις αγγελίες και στις τηλεοράσεις και σε κάτι χαζές διαφημίσεις. Εδώ σημαίνει ότι υπάρχει ένα χάρισμα στο οποίο εσείς όμως με αυτό το χάρισμά σας παλεύετε εναντίον όλων. Όλη η κοινωνία απέναντί σας. Άνθρωποι απέναντί σας. Έχετε όμως μια τέτοια δύναμη, μια τέτοια ενέργεια που δεν μασάτε. Έχουμε πει το δεν μασάτε. Θα σας πω τώρα μια μικρή ιστορία για μένα. Πριν λίγες μέρες έλαβα κάποια email όπου με πολύ αγάπη κάποιες από εσάς μου λέγατε μη μασάς. Το μη μασάς πήγαινε και θα το πω αυτό, δεν πειράζει, δεν θα πω βέβαια σε λεπτομέρειες γιατί δεν θέλω να χαλάσω, να ρίξω την ενέργεια, διότι υπάρχουν κάποια άλλα κανάλια τα οποία με αντιγράφουν. Το ξέρω, δεν με χαζός, εννοείται. Οκ, μπλέκονται στο δικό μου πεπρωμένο και στο δικό μου κάρμα. Είναι ξεκάθαρο ότι κάποια στιγμή το κάρμα θα το ξεκαθαρίσει. Αλλά από την άλλη όμως δείχνει το δε μασάω. Αυτό ήθελα να καταλήξω. Έτσι και εσείς στη ζωή δεν χρειάζεται να μασίσετε. Δύναμη. Έχετε πολλή ενέργεια και πολλή δύναμη. Και φυσικά θα υπερασπιστεί τον εαυτό του και εσείς τον εαυτό σας όταν χρειαστεί. Όταν έλεγα για το κληρονομικό χάρισμα σημαίνει ότι έχετε πάρει κάποιο ενεργειακό χάρισμα. Ο καθένας τώρα είναι πολλά τα ενεργειακά χαρίσματα. Ο καθένας τώρα, εντάξει, εγώ κάνω αυτό με τα ταρό, με αστρολογία, αριθμολογία κτλ. Και με κρυστάλλους που ασχολούμαι και μου αρέσουν πάρα πολύ και κάποια άλλα πραγματάκια. Λοιπόν, έτσι κι εσείς έχετε κάποιο χάρισμα. Ενεργειακό. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Πάμε να δούμε. Η ζωή τι μπορεί να μας φέρει και τι μας φέρει. Ω, λαλά. Άσος κούπα. Ευλογία. Πρώτα απ' όλα είναι ευλογία από το Θεό. Και δεν είναι τυχαίο, προσέξτε, έχουμε άλλο ένα χέρι Θεού εδώ. Εδώ έχουμε ένα χέρι Θεού και εδώ έχουμε ένα άλλο χέρι Θεού. Που σημαίνει μεγάλη προστασία. Σημαίνει ευλογία, διότι ναι, ο Θεός τους αγαπάει όλα τα όντα, αγαπάει όλους τους ανθρώπους, αλλά θα είναι και δίκαιος όμως. Τι να κάνω. Νέα ξεκινήματα, νέα πράγματα. Νέο ξεκίνημα στα ερωτικά, νέο ξεκίνημα στα συναισθηματικά, ανανέωση. Εδώ σημαίνει και καλή υγεία, εδώ σημαίνει και ανανέωση. Δηλαδή αυτά είναι ταλέντα, αυτά είναι όμορφα πράγματα. Ναι, γιατί εδώ σημαίνει και καλή υγεία. Τα νερά, η ροή του νερού σημαίνει υγεία. Εδώ σημαίνει ο εθέρας, εδώ σημαίνει η ενέργεια. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 είναι οι πίδακες, είναι οι τέσσερις, ας το πούμε, αισθήσεις. Είναι μια πολύ όμορφη γενικότερα αποτύπωση. Η ευλογία. Πολύ ωραία. Και εδώ βέβαια σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή μπορείτε να κάνετε νέα ξεκινήματα σχεδόν παντού.
σχεδόν παντού. Με τέτοια ευλογία, με τέτοια δύναμη. Μπορείτε να αλλάξετε δουλειά, να αλλάξετε επάγγελμα, και να προσαρμοστείτε και πολύ γρήγορα. Εκεί που ήσασταν, ξέρω εγώ, υπάλληλος, ξαφνικά κάνετε κάτι δικό σας. Παίρνετε πολύ χαρά, ναι, το παλεύετε, αλλά παίρνετε πολύ χαρά και ξέρετε όταν, ό,τι χτίζετε με αγάπη, ό,τι χτίζετε με αγάπη, κάποια στιγμή θα μεγαλώσει. Και το επόμενο, για να δούμε. Εδώ είμαστε. Ω, συγκλονιστικό. Έχετε την ικανότητα και το χάρισμα να προχωρήσετε στη ζωή σας, να βάλετε όνειρα, να βάλετε όραμα, να βάλετε αυτά τα οποία θέλετε να πετύχετε, σχέδια ολόκληρα και μέσα και από συνεργασίες, γιατί σας αγαπάνε οι άνθρωποι, να προχωρήσετε. Έχετε ένα ταλέντο και εγώ το επιβεβαιώνω για μένα, να αφήνετε το παρελθόν πραγματικά πίσω και να μην δίνετε σημασία. Το ξεγράφετε πραγματικά. Αγκαλιάστε λοιπόν αυτή την όμορφη κάρτα, αγκαλιάστε αυτό το ωραίο, το καινούριο, τη δύναμη που σας προχωράει και σας πηγαίνει μπροστά στη ζωή, μπροστά στη ζωή λοιπόν. Και μέσα από ανθρώπους και από συνεργασίες, ναι, έχετε αρκετά πράγματα και δοκιμασίες βέβαια και δυσκολίες να σκεφτείτε. Και όσοι με ξέρετε, να σας πω και το εξής, δεν πειράζει πλέον, όσοι με ξέρετε από παλιά είχα και ένα άλλο κανάλι, είχα ένα άλλο κανάλι, το οποίο χάθηκε. Δεν θα μπω τώρα πώς, γιατί, πώς, εντάξει, χακαρίστηκε, χάθηκε, και, χακαρίστηκε τώρα, τέλος πάντων, έχω βρει και άκρες, έχω δει τι έχει συμβεί και ξέρω πολύ καλά, αλλά τέλος πάντων. Είχα όμως τη δύναμη να τα αφήσω όλα πίσω και να κάνω νέο ξεκίνημα. Ξέρετε πόσο δύσκολο ήταν, δεν ήταν εύκολο να ξαναστηθεί όλο αυτό στα πόδια. Βέβαια, έδωσα άλλη ενέργεια, άλλη πνοή, άλλη ροή. Τώρα το ακασταρώ δηλαδή. Και φυσικά, εννοείται, μιλώντας για μένα, ότι έχει και τη φωτιά εδώ και την ενέργεια που είναι και τα χρώματα. Μιλώντας όμως για εσάς, έχετε πολλά ταλέντα κι εσείς, πολλές ικανότητες. Για να τις δούμε εδώ, για να τα δούμε εδώ. Γιατί δείτε εδώ τις ικανότητες που έχετε. Δείτε η ζωή τι μπορεί να σας φέρει και μπορεί να σας ευνοήσει. Παλεύω, ναι, θα παλέψω. Ναι, θα παλεύω, ναι. Σε αυτή τη ζωή θα παλεύω, αλλά έχω την δύναμη, έχω την ενέργεια. Έχω ανάλυση. Ξέρω τα συναισθήματά μου. Ναι, είμαι καμιά φορά συναισθηματικός. Χρειάζομαι χρόνο και μόνος μου. Αλλά γεμίζω μπαταρίες. Σηκώνομαι μετά και πολεμάω, γιατί εδώ και μια ιστορία ζωής, μπορώ να κάνω νέα ξεκινήματα συνέχεια. Δεν κολώνω, δεν τα βάζω κάτω. Και η ζωή θα μου το φέρει. Η ζωή, αυτά τα οποία ζητάω και προσεύχομαι, γιατί έχω ευλογία, θα μου τα φέρει. Έχετε ευλογία, παιδιά. Δείτε το αυτό το όμορφο πράγμα. Και εδώ κάνω σχέδια για το μέλλον. Μπορείτε, έχετε το ταλέντο να ασχοληθείτε με πολλά πράγματα, όχι μένα. Μπορείτε να ασχοληθείτε, να έχετε άλλα σπουδάσει, να κάνετε άλλο επάγγελμα, άλλο χόμπι, να κάνετε το ένα, να κάνετε το άλλο. Όλο αυτό είναι, έχετε πολλές ικανότητες, πολλά πράγματα. Και η ζωή επιβραβεύει τους ακέραιους, επιβραβεύει αυτούς που πολεμάνε, επιβραβεύει αυτούς που κάνουν σχέδια και τα βάζουν κάτω και επιβραβεύει αυτούς οι οποίοι, ναι, θα δούνε το χέρι του Θεού εκεί που οι άλλοι μπορεί και να μην το βλέπουν. Γιατί υπάρχουν ικανότητες. Χαρίσμα. Ωραία λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία. Τι όμορφο που είναι και πολύ έτσι γλυκό και ενεργειακά και δυνατό και πολύ απολαυστικό, ας το πω. Πάμε στο επόμενο. Στο επόμενο είχε βγει η κρίση. Για όσους επιλέξαν την τέταρτη κάρτα λοιπόν. Η κρίση λοιπόν. Η τελική κρίση σημαίνει αφύπνιση, σημαίνει ξυπνάω, σημαίνει επιτέλους τα βάζω κάτω και προχωράω, έχω δύναμη. Αφυπνίζομαι, ακούω τον εσωτερικό μου άγγελο, ακούω εκεί που με πηγαίνει το πεπρωμένο, εκεί που με πηγαίνει η μοίρα. Ωραία λοιπόν, για να δούμε. Έλατε φίλες και φίλοι. Ελάτε ακασάκηδες και ακασίτσες. Πάμε στο τέταρτη επιλογή. Ωραίες κάρτες, πανέμορφες αποτυπώσεις. Α, τις χαϊδεύω λίγο εδώ, λοιπόν. Πάμε. Πρώτη επιλογή. Δυσκολίες, έτσι. Τι σας στέρισε η ζωή. Και είναι ένας υπότης κούπα. Τι σας στέρισε η ζωή. Μήπως σας στέρισε έναν πατέρα, έναν αδερφό. Σας στέρισε επίσης έναν έρωτα, έναν παιδικό ίσως έρωτα.
Ή ήταν, ήταν μια φιγούρα η οποία έπινε πολύ, ήταν μια φιγούρα η οποία ήταν λίγο καταχρηστική απέναντι σε εσάς, ήταν μια φιγούρα ένας άνθρωπος αρσενικής βέβαια αποτύπωσης, αποτυπώματος, το πούμε έτσι, αρσενικής ενέργειας, όπου σας αδίκησε, δεν σας έβλεπε πολύ, δεν σας αγαπούσε. Το βάζω εδώ. Για πάμε όμως να συνεχίσουμε, για να δούμε. Στο δεύτερο κομμάτι. Εδώ λοιπόν. Ποιο ήταν ένα εμπόδιο? Ω, ένας άλλος βασιλιάς. Τι έγινε ρε παιδιά εδώ πέρα? Σας στριμώξαμε αρκετά, ε. Ένας βασιλιάς μπαστούνι εδώ. Εδώ μιλάμε τώρα συναισθηματικά και ενεργειακά. Σας ρουφήξανε. Δηλαδή σας παίρνανε το συναίσθημα. Αυτό το κάνανε επίτηδες. Κυρίως αρσενικές φιγούρες. Είτε ήσασταν άντρας, είτε ήσασταν γυναίκα. Λοιπόν, και παίρναν και την ενέργεια, τη ρουφάγανε που λένε, και ήσασταν εσείς μετά χωρίς ενέργεια, αλλά και συναισθηματικά. Είναι αυτό που λένε, έχω αδειάσει, νιώθω ένα κενό, νιώθω μια δυσκολία. Δύσκολο και αυτό εδώ πέρα. Είπαμε, οι δυσκολίες βγαίνουν εδώ πέρα. Στο τρίτο είναι η δύναμη και εδώ. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτοί οι δύο σας πήραν τη δύναμη. Και εσείς μετά ήσασταν το αδύναμο, ας πούμε, παιδί. Ήσασταν ο άνθρωπος ο οποίος λέτε τώρα πού να βρω τη δύναμη να τα βάλω με αυτά εδώ τα δύο θηρία. Θηρίο φαινόντουσαν αυτοί εδώ πέρα. Όπου και να είναι αυτό, όποια και ήταν η εμπειρία σας, η οικογενειακή, τώρα δεν κάνουμε κριτική, απλά λέμε γενικότερα για να μπορέσουμε τι μας στέρισε η ζωή, έτσι. Σας στέρισε μια αγάπη, σας στέρισε μια ενέργεια, σας στέρισε την εσωτερική σας δύναμη, να το πούμε έτσι, για να προχωρήσετε και να κάνετε πράγματα. Και να έχετε τη δύναμη να σταθείτε στα πόδια σας. Και για να δούμε τι άλλο. Μισό λεπτό. Εδώ. Και το άλλο είναι και ένα, μάλιστα. Ένα 7 μπαστούνι, πάλι ενεργειακό εδώ πέρα, πάλι έχει βγει το 7, είναι ένας αριθμός κληρονομικού χαρίσματος, ικανοτήτων, όπου σας πολεμάγανε κιόλας. Μήπως λέγατε ότι, α, είδα ένα όνειρο και σας πολεμάγανε. Μήπως λέγατε, ας πούμε, ρε παιδιά, διαισθάνομαι αυτό, ή είδα κάτι, ή είδα εκείνο, ή είδα κάτι, ένα έτσι, ή μια φωνή, ή κάτι, ή ένα σύμβολο, ή οτιδήποτε. Και σας κυνήγησε όλη η κοινωνία, όλοι οι άνθρωποι για να σας το καταστρέψουνε. Ή έχετε ένα χάρισμα το οποίο πιστεύετε εσείς ότι το έχετε και το έχετε απενεργοποιήσει, κάνοντας τη χάρη αυτών εδώ πέρα, σκεφτόμενοι πολύ ψυχρά, πολύ χωρίς καταλαβαίνοντας τους νόμους που υπάρχουν, παίρνοντας σας τη δύναμη και εσείς μείνατε έτσι και προσπαθήσατε να παλέψετε εναντίον όλων. Είναι αυτό. Μπορεί να είναι αυτό. Το αφήνω εδώ πέρα. Πάμε όμως να δούμε τώρα. Μισό λεπτό. Νέο στρώσιμο. Γιατί εδώ ήθελε ένα νέο στρώσιμο. Να τα απλώσουμε δηλαδή. Πάμε να δούμε τα θετικά όμως. Πάμε να δούμε η ζωή τι σας φέρνει. Εδώ σας στέρισε αρκετά πράγματα η ζωή. Εδώ υπάρχει και αποκοπή λίγο της αρσενικής ενέργειας. Υπάρχει μια σύγκρουση με την αρσενική ενέργεια. Και είναι έντονη εδώ η σύγκρουση. Και πάντα φαινόσασταν εσείς το αδύναμο παιδί, ας πούμε, πάνω σε αυτή την ενέργεια. Και παλεύατε και παλεύατε, αλλά έχετε ικανότητες. Έχετε πνευματικές ικανότητες. Ο καθένας, ό,τι είναι. Ό,τι μπορεί να βρει. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Το θετικό που φέρνει η ζωή είναι μια όμορφη σχέση. Ή με γενικότερα με ανθρώπους ή και σε ερωτικό επίπεδο. Αυτό είναι πολύ καλό. Και καλές σχέσεις με τους ανθρώπους. Και είστε ένας άνθρωπος πολύ γλυκός, πολύ γλυκιά, που έχει πολύ αγάπη μέσα της, πολύ συναίσθημα, πολύ συναισθηματική. Σκέφτεται βέβαια το παρελθόν, το αναπολύει, αλλά προχωράει όμως. Έχει προχωρήσει, έχει κάνει πολλά βήματα. Πολύ καλό. Η ζωή σας λέει προχώρησε, προχώρα, σε περιμένουν εκεί. Σε περιμένουν πράγματα. Θα στα δώσει η ζωή. Ω, και μια βασίλισσα ξυφών. Έλα, δύναμη εδώ. Πολύ δύναμη. Βρήκες τη δύναμή σου, είναι η ευκαιρία. Αυτή η βασίλισσα δεν μασάει. Μπορεί να γίνει κακίστρο, δεν καταλαβαίνει. Και το λέω με την, κακή, με την καλή την έννοια, έτσι. Μπορεί να πει, βγάζει σπαθί, βγάζει νύχια, δόντια και λέει μαγκές. Τέρμα, ως εδώ ήτανε. Εγώ είμαι εδώ τώρα. Καταλάβατε, μάγκησα. Το έχετε, μπράβο, το λέει η ψυχούλα σας. Από εκεί λοιπόν που σας πήραν τη δύναμη, εσείς, η ζωή σας λέει, πάρτε πίσω. Κάνε, βέβαια,
Εσείς θα το κάνετε, αλλά η ζωή λέει εδώ πάρτε πίσω τη δύναμή σου. Πάμε στο επόμενο. Τι θετικό υπάρχει? Καταπληκτικό. Ένα 8 ξυφών, το οποίο σας λέει ναι, μπορείς να βρεις τον ήλιο που χάσες, που σου κρύψανε. Τον ήλιο που σου κρύψανε. Μπορείς να βρεις την αισιοδοξία, μπορείς να βγεις από τις φυλακές που σου βάλανε αυτοί εδώ πέρα όλοι. Μπορείς να βγεις από το αδιέξοδο. Συγκλονιστικό. Η ζωή μπορεί να σου φέρει το να βγεις από το αδιέξοδο. Θέλει δύναμη, έτσι. Η ιστορία λέει, εντάξει, είσαι και πολύ ευαισθητός ευαίσθητη, αλλά θέλει και δύναμη. Εδώ ισχύει και για τους άντρες. Σημαίνει δηλαδή ότι και μέσα σου έχεις δύναμη. Δίκαιος, δίκαιη, με λογική, με επιχειρήματα. Πολύ ωραίο. Το επόμενο λοιπόν το οποίο βγαίνει είναι ο αυτοκράτορας. Εντάξει. Λέει ο αυτοκράτορας. Λέει, έρχεται ο αυτοκράτορας. Ένα λεπτό, εντάξει, να τα βάλω στην άκρη. Έρχεται ο αυτοκράτορας εδώ και λέει, ρε γατάκια, βασιλιάς νερού, βασιλιάς τώρα εδώ μπαστούνι. Τι να μου πείτε, εγώ είμαι αυτοκράτορας. Επιτυχία, δύναμη, αισιοδοξία, αυτοσυγκέντρωση. Μέσα σας έχετε πλέον βάλει όλα τα θεμέλια. Έχετε ενώσει, το βλέπετε το σκάκι εδώ, έχετε πλέον κερδίσει στη σκακέρα, η οποία θέλει και σκέψη, θέλει και βαθύτητα σκέψης, στη σκακέρα της ζωής, και έχετε ενδυναμωθεί και μπορείτε να πετύχετε. Έχετε πολύ μεγάλη δύναμη. Δεν είσαστε πλέον το αδύναμο παιδί. Δεν υπάρχουν αυτοί εδώ πέρα οι εχθροί. Έχετε πολύ μεγάλη δύναμη. Απίστευτη δύναμη. Όταν λοιπόν λέει η ζωή, σου λέει η ζωή, όταν το καταλάβεις, το αντιληφθείς, αυτός εδώ πέρα γίνεται μεγάλος και τρανός, εδώ πέρα βγαίνεις από τα διέξοδά σου, υπάρχει μια βασίλισσα η οποία σου δίνει πολύ αισιοδοξία, πολύ εσωτερική δύναμη, πολύ δυναμικό, και βεβαίως και στο ερωτικό κομμάτι, και στο κομμάτι των συνεργασιών, και στο κομμάτι με τους ανθρώπους, έχετε και καρδιά. Τα συνδυάζετε όλα εσείς. Τα έχετε πάρει όλα. Τα συνδυάζετε όλα. Πάρτε το χαμπάρι. Έχετε απίστευτη δύναμη. Ο αυτοκράτορας δεν χαμπαριάζει. Και κοιτάξτε πόσο όμορφη αποτύπωση υπάρχει εδώ του αυτοκράτορα. Ποιες είναι οι ικανότητες? Οι ικανότητες εδώ πέρα είναι του να γίνει ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να πετύχει στη ζωή του. Μπορεί να πετύχει στα επαγγελματικά. Μπορεί να πετύχει στα οικονομικά, μπορεί να πετύχει στις επιχειρήσεις, μπορεί να πετύχει στον τομέα της εργασίας. Και επίσης να γίνει και πρωτοπόρος ή πρωτοπόρα. Να φέρετε ιδέες. Έχετε μια επιχείρηση. Μπορεί να σκεφτείτε κάτι καινούριο, πολύ πρωτοποριακό, γιατί από πίσω κρύβεται και ο κρυός εδώ πέρα. Έχετε την ικανότητα, το ταλέντο να βγείτε από το διέξοδο. Αισιοδοξία και συνέστημα. Πόσο μα πόσο όμορφο και συγκλονιστικό. Φίλες και φίλοι μου. Αυτό ήτανε. Ελπίζω να σας άρεσε, να σας ικανοποίησα, να πήρατε πολύ όμορφες πληροφορίες. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για κάτι καινούριο, πολύ όμορφο, πολύ έτσι ριζοσπαστικό και πρωτοπόρο, όπως ούτως ή άλλως κάνουμε εδώ σε αυτό το κανάλι. Αν είσαι καινούριος και με βλέπεις, κάνε την εγγραφή σου, έλα στην παρέα μας, κάντε likes όλοι σας, μοίρασε και αυτό το βίντεο όπου θέλετε, σε όποιον θέλετε και όπου να είναι και ό,τι θέλετε. Γράψε από κάτω και σχόλια, θα χαρώ πάρα πολύ και τα λέμε πάρα πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας, να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.